Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Αύριο Δευτέρα, 21 Μαρτίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Και σήμερα έχουμε κοντά μας τον αρμοδιότερο όλων, τον κύριο Ευρυπίδη Γαραντούδη, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Μαρδά. Θα διαβάσω με δύο λόγια το βιογραφικό σας. Ο κύριος Γαραντούδης γεννήθηκε το 1964 στην Καβάλα και σπούδασε νεοελληνική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 1986 έως το 1989 εργάστηκε στη θέση του λέκτορα της νέας ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας. Από το 1990 μέχρι το 1997 ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. Από το 1995 μέχρι το 2003 δίδαξε λογοτεχνία στη Φιλοσοφική Σχολή στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Δημοσίευσε τα βιβλία «Αρχαία και νέα ελληνική μετρική, ιστορικό διάγραμμα μιας παρεξήγησης», «Πολύτροπος αρμονία, μετρική και ποιητική του Κάλβου», «Ανθολογία νεότερης ελληνικής ποιήσης, 80-97», «Η Επτανήση και ο Σολωμός, όψεις μιας σύνθετης σχέσης», «Ο Παλαμάς από τη σημερινή Σκοπιά», «Από τον μοντερνισμό στη σύγχρονη ποιήση», από το 30 στο 2006, «Το Αϊθαλές παιδί, τέσσερις κριτικές προσεγγίσεις στην ποιήση του Μανώλη Πρατικάκη», και έχει επιμεληθεί πολλά βιβλία. Έχει επίσης δημοσιεύσει το ποιητικό βιβλίο «Μεθεόρτιο». Λοιπόν, κύριε καθηγητά, τι είναι και τι δεν είναι ποιήση? Μπορεί να δώσει κανείς πάρα πολλούς ορισμούς στην ποιήση. Εξάλλου οι ίδιοι ποιητές έχουν δώσει πάρα πολλούς ορισμούς, οι οποίοι σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι αντιφατικοί μεταξύ τους. Γι' αυτό και είναι δύσκολο κανείς να επικαλείται συγκεκριμένους ορισμούς. Αυτό που γενικά θα μπορούσαμε να πούμε για την ποιήση είναι ότι η ποιήση είναι ο σκληρός πυρήνας της λογοτεχνίας. Ήταν ο σκληρός πυρήνας και παραμένει. Με ποια έννοια? Ότι η ποίηση είναι εκείνη η τέχνη η οποία, θα έλεγα, δοκιμάζει τα όρια της ανθρώπινης έκφρασης στην προσπάθεια του ανθρώπου να εκφράσει μέσω του λόγου ό,τι πιο μύχιο έχει, νιώθει, αισθάνεται, στοχάζεται γύρω από τον εαυτό του και γύρω από τη σχέση του με τον κόσμο. Και όλο αυτό γίνεται με έναν πάρα πολύ βαθιά στοχαστικό τρόπο. Γιατί νομίζω ότι η ποίηση και γενικότερα η λογοτεχνία σε σχέση με τις άλλες τέχνες είναι η στοχαστικότερη τέχνη. Δηλαδή, ποίηση είναι ό,τι δεν είναι φυσική, χημεία και μαθηματικά, έτσι. Αλλά με ένα μετρικό τρόπο και στοχαστικό, έτσι. Ναι. Ναι, βαθιά στοχαστικό, ακριβώς επειδή η ποίηση μπορεί να αναφερθεί σε όλες τις πλευρές, σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης σκέψης, των συναισθημάτων, του ψυχισμού. Αλλά προκειμένου αυτό να επιτευχθεί, να εκφραστεί, να ρηματοποιηθεί, η ποίηση πρέπει να γίνει μορφή. Και προκειμένου να γίνει μορφή, πρέπει να καλλιεργήσει τη γλώσσα όσο γίνεται περισσότερο, με τρόπο δηλαδή που να υπερβαίνει τους ήδη κατορθωμένους τρόπους ποιητικής έκφρασης, και πρέπει συνάμα αυτή τη γλώσσα, ένα υλικό το οποίο είναι ρέον, ακαθόριστο, αστάθμητο, να το κάνει μορφή. Φουγάρο ένας πλοίου που έφυγε, που διαρκώς φεύγει, που διαρκώς ταξιδεύει και διαρκώς ξαναγυρίζει, κάνοντας έναν κύκλο, τον κύκλο του κόσμου, γιατί ολόκληρη η ζωή
Ολόκληρη ιστορία της ανθρωπότητας είναι ένας κύκλος. Όχι κύκλος. Θα μπορούσα να πω μια σπήρα. Μια ανερχόμενη, ανελισσόμενη σπήρα. Όλο και πιο πάνω, όλο και πιο πάνω, ως που δεν έχει τέλος. Το ατελεύτητο που συναντάται με το απέραντο. Ατελεύτητο και απέραντο. Να το ζήσεις μόνο μια στιγμή, το έζησες για πάντα. Κι είναι σαν να υπάρχεις πάντα. Και υπάρχεις. Έτσι δεν είναι? Υπάρχεις. Υπάρχω. Υπάρχουν οι αιώνια ανθρώπινη ύπαρξη. Νομίζω ότι αν θα μπορούσε κανείς να έδινε έναν αυστηρό ορισμό της ποίησης, θα έλεγε ότι η ποίηση πάνω απ' όλα, θεωρημένη από τη σκοπιά αυτού που γράφει η ποίηση, είναι μορφή. Η σύγχρονη ποίηση κυριαρχείται από ένα ερμητισμό. Έτσι πολύ συμβατικά και λαϊκά ή λαϊκίστικα θα λέγαμε αυτό που συνήθως έχει υποθεί, ότι τι εννοεί ο ποιητής, τι θέλει να πει ο ποιητής. Δηλαδή μια δυσνόητη γραφή, εκεντρική, πολύ συμπυκνωμένη, σαν ένα ψηφιδωτό, ας πούμε, λέω εγώ, που έχει μόνο 2-3 κομμάτια. Ναι. Γιατί αυτή η έκφραση και γιατί αυτό είναι ποίηση όταν δεν μπορεί να επικοινωνήσει κανείς? Δηλαδή είναι μια έκφραση, εγώ θα την έλεγα, οικόσιτη ποίηση. Κοιτάξτε, αυτό είναι γενικά που επισημαίνεται μία, θα λέγαμε, μομφή που καταλογίζεται στην ποίηση όχι μόνο τη σύγχρονη, αλλά στην ποίηση των τελευταίων σχεδόν 80 χρόνων. Δηλαδή από την εποχή του μοντερνισμού στον χώρο της ελληνικής ποίησης και ευρύτερα στον χώρο της δυτικής λογοτεχνίας από τα τέλη του 19ου αιώνα και εξής, και από τις αρχές του 20ου αιώνα, όταν εμφανίζονται τα διάφορα μοντερνιστικά κινήματα ή τα κινήματα της πρωτοπορίας, δηλαδή ο μοντερνισμός, ο νταντασμός, ο φουτουρισμός, ο υπερρεαλισμός. Να πούμε τι είναι κάθε ορολογία για τους τηλεθεατές. Αυτές οι ορολογίες αναφέρονται σε κινήματα, δηλαδή, καλλιτεχνικά. Ο νταντασμός ήταν μια ακραία έκφραση καλλιτεχνικής ελευθερίας, η οποία ουσιαστικά διακατεχόταν από την αντίληψη ότι πρέπει να γκρεμίσουμε όλες τις τέχνες. Ότι μπορούμε να κάνουμε ποίηση ακόμα και με μουγκριτά, παραδείγματος χάρη, χωρίς να χρησιμοποιούμε καν λέξεις, χρησιμοποιώντας μόνο ήχους. Στη συνέχεια έρχεται μετά τον δανταϊσμό ο υπερρεαλισμός, ο οποίος βασίζεται στην αντίληψη ότι ο άνθρωπος, προκειμένου να κάνει γενικότερα τέχνη και ειδικότερα ποίηση και πεζογραφία, αλλά ιδίως στην ποίηση εκφράστηκε ο υπερρεαλισμός, πρέπει να αφήσει εντελώς ασυγκράτητο, ελεύθερη την έκφραση του υποσυνειδήτου του, χωρίς να ελέγχεται η γραφή ενός ποίηματος καθόλου από την ηθική, από διανοητικές λειτουργίες και από το συναίσθημα, προκειμένου κατά κάποιο τρόπο η ποιητική γραφή να είναι, πώς να πούμε, μια αντανάκλαση ενός εσωτερικού ονείρου. Ή και εφιάλτη, έτσι. Ή και εφιάλτη, ναι. Επίσης, ο μοντερνισμός, ο λεγόμενος αγγλοσαξονικός μοντερνισμός, του οποίου η βασική εκπρόσωποι στη δυτική λογοτεχνία είναι ο Έλιοτ και ο Πάουντ, που, όπως ξέρουμε, ειδικά ο Έλιοτ, πολλοί θεωρούμε ότι επηρέασε τον Γιώργο Σεφέρη. Έχει ως βασικές αρχές του αυτό που είπατε, τον ερμητισμό, τη σκοτεινότητα του νοήματος σε ένα ποίημα. Αυτή η αντίληψη ότι η ποίηση είναι κάτι πάρα πολύ δυσπρόσιτο για τον αναγνώστη, χρονολογείται από τότε και φτάνει μέχρι σήμερα. Με τους όρους που θέσατε το ερώτημά σας πολύ εύστοχα, γιατί δηλαδή η ποίηση να μην είναι επικοινωνήσιμη σε πολύ κόσμο και να αναφέρεται σε κάτι σκοτεινό, θα αντέστρεφα τη λογική του ερωτήματος με τον εξής τρόπο. Θα έθετα εγώ το ερώτημα, γιατί ο κόσμος από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα είναι κατανοήσιμος εκτός της ποίησης? Δηλαδή είναι η ποίηση η οποία εκφράζεται με έναν τρόπο κρυπτικό, ή μήπως η πραγματικότητα πάνω στην οποία η ποίηση αναφέρεται, είτε είναι ο εσωτερικός αυτός,
είτε είναι εξωτερική πραγματικότητα. Είναι τα θέματα δηλαδή πάνω στα οποία αναφέρεται η πίεση, είναι από τη φύση του κρυπτικά, είναι σκοτεινά. Αφορούν δηλαδή σε στοχαστικές καταστάσεις, σε συναισθήματα, σε νοήματα που ο ποιητής ο ίδιος αδυνατεί να τα συλλάβει σε όλο του το εύρος προκειμένου και να τα εκφράσει με έναν τρόπο που να συνοψίζει, να συμπυκνώνει ένα νόημα. Όμως τι δημιουργικότητα ενυπάρχει σε κάποιους οι οποίοι πετάνε λέξεις? Υπάρχει καταρχήν το κίνημα των λετριστών, το λέω σωστά? Ναι. Όπου έγραφαν λέξεις, τις πετούσαν τυχαία και ανάλογα με το πώς καθότανε έγραφαν το ποίημα. Κοιτάξτε, αυτά τα κινήματα, ο λετρισμός που αναφέρεται ή ο νταντασμός. Από το λέτρε φαντάζομαι είναι έτσι, η λέξη, το γράμμα ας πούμε. Ναι. Όπως ως ένα σημείο και ο υπερρεαλισμός, λειτουργήσαν με μια πάρα πολύ μεγάλη ανατρεπτική ορμή, ακριβώς επειδή στον χρόνο στον οποίο εμφανίστηκαν υπήρχε μια γενικευμένη αίσθηση κόπωσης από την προηγούμενη λογοτεχνία. Και επίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά τα καλλιτεχνικά κινήματα εξαρτήθηκαν και από εξελίξεις στο εσωτερικό των κοινωνιών και της αστικής τάξης όπου εμφανίστηκαν αυτά τα κινήματα. Δηλαδή, να σκεφτούμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτές οι εξελίξεις στη λογοτεχνία σχετίζονται και με εξωκαλλιτεχνικές εξελίξεις. Ας πούμε, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Επανάσταση Σοβιετική στην Ρωσία. Επίσης η θεωρία, η ψυχανάλυση του Φρόιντ. Αλλάζει δηλαδή γενικά το κοσμοείδωλο στις αρχές του 20ου αιώνα με αποτέλεσμα να δημιουργείται η ανάγκη για ανατροπές στο χώρο της τέχνης γενικότερα. Δεν εμφανίζονται αυτές οι ανατροπές μόνο στο χώρο της λογοτεχνίας αλλά και στο χώρο των εικαστικών τεχνών. Ακόμα και ο κινηματογράφος που είναι τότε μια νέα τέχνη δοκιμάζει νέα εκφραστικά μέσα. Υπάρχει δηλαδή μια γενικευμένη καλλιτεχνική ανάγκη να αναζητηθούν άλλοι εκφραστικοί τρόποι. Αποκλείεται να υπάρχει πίσω από όλα αυτά τα κινήματα ένα στοιχείο εκεντρικότητας αυτού του οποίου, αυτός ο οποίος ηγείται του κινήματος? Υπάρχει αυτό και η εκεντρική... Δηλαδή να γράψει κάποιος έτσι για να ξεχωρίσει, γιατί έχει μια λόξα, να το πω έτσι αντιποιητικά. Ναι, αυτό θα λέγαμε γενικά ότι συμβαίνει και ως ένα σημείο η εκεντρικότητα αυτή καταλογίστηκε σε κάποιους από τους εκφραστές αυτών των καλλιτεχνικών κινημάτων. Ωστόσο το γεγονός ότι αυτά τα κινήματα εν τέλει καθιερώθηκαν, απέκτησαν ένα κύρος ιστορικό, νομίζω ότι λειτουργεί ως ένα μέτρο κρίσης τους. Δηλαδή δείχνει ότι πραγματικά διαδραμάτισαν ένα σημαντικό ρόλο στην ιστορία της λογοτεχνίας και ειδικότερα της ποίησης. Σε σημείο θα έλεγα που ακριβώς επειδή διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο, το ερώτημα που τίθεται σήμερα είναι τι κάνουν οι σημερινοί ποιητές έχοντας πίσω αυτή την παράδοση αυτών των κινημάτων των καλλιτεχνικών, τα οποία λειτουργήσαν πια ως μια παράδοση θεσμοποιημένη που απέκτησε τόσο κύρος, που αυτό το κύρος λειτουργεί δυναστευτικά για έναν σημερινό ποιητή. Σκεφτείτε στην περίπτωση της ελληνικής ποίησης, αυτή που αναγνωρίζουμε ως κορυφαίοι ποιητές της γενιάς του 30, ο μοντερνιστής Εφαίρης, ως ένα σημείο υπερρεαλιστής Ελίτης. Οι άλλοι υπερρεαλιστές μας ποιητές, όπως είναι της γενιάς του 30, ο Εμπειρίκος και ο Γκονόπουλος, όλοι αυτοί απέκτησαν τέτοιο κύρος που λειτουργήσαν ως καθοδηγητικά παραδείγματα για τους νεότερους. Πάντως τα μεγάλα δημιουργήματά τους είναι αυτά που ξεφεύγουν από τον ακραίο υπερρεαλισμό. Και ο Ρίτσος έχει υπερρεαλισμό, αλλά προχώρησε, και ο Ελίτης ξέφυγε νωρίς. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ο υπερρεαλισμός... Και ο Σεφέρης. Έχει νομίζω λιγότερο υπερρεαλισμό. Ο Σεφέρης δεν θεωρούσε ότι έχει καθόλου στοιχεία από τον υπερρεαλισμό. Αυτοί που είναι καθαροί υπερρεαλιστές στη διάρκεια του Μεσοπολέμου είναι Εμπειρίκος και ο Γκονόπουλος. Και μάλιστα λέγεται για τον Γκονόπουλο ότι κράτησε την άκρα αριστερά της σουρεαλιστικής πτέρυγας. Θα έλεγα ότι αυτό πιο πολύ μπορούμε να το πούμε για τον. Τώρα, αυτά τα ποίηματα του Γκονόπουλου θεωρείται ότι έχουν και λογοτεχνικό άμεσο σημερινό ενδιαφέρον ή είναι πιο πολύ ιστορικού ενδιαφέροντος? Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα που κάνετε, γιατί από τα ποίηματα αυτά απέχουμε τώρα 6-7 δεκαετίες. Δηλαδή όλες αυτές οι μηχανές Singer που είναι μέσα. Ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα υπερρεαλιστικά ποίηματα. Εγώ νομίζω ότι εξακολουθούν να διατηρούν ένα αισθητικό ενδιαφέρον, ακριβώς λόγω της παραδοξότητάς τους. Δηλαδή δημιουργούν έναν ολόκληρο κόσμο, ο οποίος είναι εντελώς εξωπραγματικός,
ο οποίος δοκιμάζει τα όρια της, της λογικής, και ακριβώς επειδή οι σημερινοί αναγνώστες γνωρίζουμε ότι ο υπεριαλισμός, ακόμα και οι ίδιοι υπεριαλιστές ποιητές στα μεταπολεμικά χρόνια, θα μπορούσαμε να πούμε βάλαν πολύ νερό στο κρασί τους. Δηλαδή και ο Εμπειρίκος και ο Εγγονόπουλος μεταβαίνουν σε φάσεις μεταγενέστερες που βλέπει κανείς ότι ο υπεριαλισμός είναι κατά κάποιο τρόπο η παράδοσή τους, την οποία την έχουν οι ίδιοι όχι εγκαταλείψει, αλλά την έχουν κατά κάποιο τρόπο λιάνει. Δηλαδή υπάρχει πια ένα στοιχείο έλογης ανάπτυξης. Και ο Εγγονόπουλος βάζει μέσα και τη φουστανέλα, έτσι. Βάζει τη φουστανέλα, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία ελληνικότητας στην περίπτωση του, ιδίως του Εγγονόπουλου. Θα έλεγα ότι στο σύνολο των ποιητών της γενιάς του 30 είναι ο ποιητής που έχει την πιο εμφατική ελληνικότητα έναντι οποιοδήποτε άλλο. Τώρα, είπατε προηγουμένως ότι είναι ερμητική αυτή η ποιήση, είναι κρυπτική, γιατί κρυπτική είναι και η κατάσταση που ζούμε, έτσι. Ακριβώς. Γιατί όμως οι παλιοί ποιητές, πριν από, από τους κρυπτικούς, και η κλασική και η αρχαία ελληνική γραμματεία, γιατί είναι άμεσα κατανοητή, παρότι ο κόσμος, σε ψυχικό τουλάχιστον επίπεδο, ήταν ο ίδιος με το σημερινό. Δηλαδή, ο έρωτας, ο θάνατος, το μίσος, η πόνοια, ο φθόνος, η ζήλια, η εξουσία, η σεξουαλικότητα. Γιατί εκείνοι οι αρχαίοι έγραφαν απλά επικοινωνιακά, προσδίδοντας και τραγικότητα, έτσι, γι' αυτό και έμειναν αυτά τα έργα τους. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας αυτό, γιατί θέτει το ζήτημα πώς διαβάζουμε την κλασική λογοτεχνία. Γιατί και ο Όμηρος και ο Σολωμός και ο Κάλβος και ο Παλαμάς, για να έρθουμε σε πλησιέστερους εμάς ποιητές, παραδοσιακούς, είναι ποιητές τους οποίους θεωρούμε ότι τους κατανοούμε με διαφορετικό τρόπο και τους καταλαβαίνει καλύτερα, ας πούμε, ο μέσος αναγνώστης από ότι το Σεφέρι, τον Ελίτη, δηλαδή τους ποιητές μετά την εποχή του μοντερνισμού. Η δική μου γενικά αντίληψη είναι ότι ουσιαστικά οι δυσκολίες στην βαθύτερη ανάγνωση της ποίησης είναι οι ίδιες, είτε διαβάζεις Σεφέρι και Ελίτη, είτε διαβάζεις Όμηρο, είτε διαβάζεις Παλαμά, Σολωμό και Σέξπιρ, ας πούμε. Ο Όμηρος έχει σκοτεινά σημεία, δεν έχει? Νομίζω ότι... Ο Όμηρος είναι περιγραφικός, αφηγηματικός, με έντονη θεομαχία, ναι, και θεϊκή παρουσία. Ναι. Έτσι. Ναι. Ένας μελετητής έγραψε ότι η Ιλιάδα, λέει, είναι το πιο φιλοπόλεμο και πληκτικό έργο. Ναι. Αλλά δεν το χαρακτηρίζει κρυπτικό. Ναι. Κοιτάξτε, είναι ενδιαφέρουσα αυτή η άποψη, ακριβώς επειδή δείχνει ότι η λογοτεχνία, ακόμα και η μεγάλη λογοτεχνία, η κλασική λογοτεχνία, δεν περιβάλλεται από κανένα ιερατείο. Οπότε ο καθένας έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει ακόμα και τα θεωρούμενα ως απόλυτα αισθητικά μεγέθη. Σε σχέση με αυτό που σας έλεγα, εννοούσα το εξής, ότι όσον αφορά τις βαθύτερες αισθητικές λειτουργίες αυτών των κειμένων, ουσιαστικά οι δυσκολίες στην σύλληψη από τον αναγνώστη των βαθύτερων αισθητικών ποιοτήτων αυτών των κειμένων είναι ίδιες. Τώρα, ακόμα πολλοί τηλεθεατές λένε, κύριε καθηγητά μου, τι θα πει αισθητική λειτουργία? Εννοώ αυτά τα στοιχεία που κάνουν το κείμενο να σου μεταδίδει αυτό που λέμε αισθητική, ομορφιά και χαρά, να αισθητική συγκίνηση. Απλά. Αισθητική συγκίνηση, δηλαδή το κείμενο να σου γεννάει μια συγκίνηση η οποία συναρτάται με την αίσθηση ότι συλλαμβάνεις κάποια βαθύτερα νοήματα. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν θεωρημένη και η Ιλιάδα και η Οδύσσια και ένα ποίημα του Σεφέρι και ένα ποίημα του Ελίτη πιστεύω ότι έχουν τον ίδιο βαθμό δυσκολίας. Η διαφορά ποια είναι? Ότι στον Όμηρο ή στον Παλαμά ή στον Σολωμό καταλαβαίνεις καλύτερα το θέμα, δηλαδή σε ένα πρώτο επίπεδο ανάγνωσης καταλαβαίνεις ότι ο Όμηρος μιλάει για μια μάχη ή ο Σολωμός ότι αναφέρεται στην δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου και σε έναν σουλιώτη πολέμαρχο. Είναι κοντινά πλάνα και μακρινά πλάνα, ένα κινηματογραφικό έργο που τα λέει όλα και τα δείχνει όλα, δεν είναι? Ναι, τα δείχνει όλα, αλλά αυτό που σας λέω, τα κρυφά νοήματα που έχουν να κάνουν με το βαθύτερο νόημα της φύσης, του θανάτου, της αγριότητας, αυτά που λέγατε πριν ως παγκόσμια θέματα της λογοτεχνίας, αυτά νομίζω ότι στο βαθύτερο πυρήνα τους εκφράζονται με τον ίδιο δύσκολο τρόπο σε όλα τα έργα της μεγάλης λογοτεχνίας. Τώρα πάμε στο μέτρο και στην ομοιοκαταληξία. Ναι. Έχω διαβάσει πολλές φορές το βιβλίο σας και εδώ μου έκανε εντύπωση που θέτεται το ζήτημα επαναφοράς
του μέτρου και της ομοιοκαταληξίας. Λέει, ναι. Αυτή καθε αυτή λοιπόν η αυστηρά έμετρη μορφή, λέτε, δεν προδιαγράφει το βαθμό στον οποίο ένα σημερινό ποίημα ηχεί ως σύγχρονο ή μη σύγχρονο. Η αίσθηση του σύγχρονου κρίνεται από την ικανότητα του σημερινού ποιητή να αποσύσει το βάρος που αυτή η μορφή ασκεί στο περιεχόμενο και να εκφράσει μέσα από αυτή ένα σύγχρονο βίωμα. Και λέτε ότι υπάρχει και στην Ελλάδα ένα κίνημα που αντιστοιχεί σε κάποια κίνηση στο εξωτερικό, στην Αγγλία νομίζω, για την επαναφορά του μέτρου και της ομοιοκαταληξίας. Ναι. Γιατί, δηλαδή, έφτασε στο όριο πια ο ελεύθερος στίχος, έγιναν κεντρικότητες και ακρότητες εν ονόματι του εκφράζομαι ελεύθερα και χωρίς μέτρο και κατά τρόπο άμετρο. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι ακριβώς επειδή ο ελεύθερος στίχος αποτέλεσε και αυτός με τη σειρά του μία παράδοση πολλών δεκαετιών, ενώ δηλαδή ο ελεύθερος στίχος πρωτοεμφανίστηκε για τα ελληνικά δεδομένα στη δεκαετία του 1930, θα λέγαμε από μία πια συσσωρευμένη ανάγκη να εκφραστούν οι ποιητές με ένα πιο ελεύθερο τρόπο, χωρίς δηλαδή τις δεσμεύσεις της ομοιοκαταληξίας, του συγκεκριμένου ρυθμού συλλαβών και του συγκεκριμένου ρυθμού μέσα στις συλλαβές, και τότε διαδραμάτισε έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Με την κρίσιμη διαφορά όμως ότι οι πρώτοι ποιητές που έγραψαν ελεύθερο στίχο ήξεραν όλα τα παραδοσιακά μέτρα, ήξεραν να τα χειρίζονται πάρα πολύ καλά, και η ανατροπή που έκαναν αυτών των μέτρων έγινε στη βάση της γνώσης του τι είχε προηγηθεί. Από εκεί και πέρα ο ελεύθερος στίχος αποτέλεσε μια παράδοση πολλών δεκαετιών που μπορούμε να πούμε ότι οδήγησε σε μια κόπωση. Ποια ήταν αυτή η κόπωση? Ότι στο χώρο της ποίησης πια εμφανίστηκαν νεότερες γενιές ποιητών, οι οποίοι έγραφαν ελεύθερο στίχο χωρίς να ξέρουν όμως τον αυστηρά έμετρο στίχο. Με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται μεγάλη αριθμία. Να παρουσιάζονται ποίηματα εντελώς πεζολογικά, όπου θα λέγαμε ότι σχεδόν δεν είχαν μορφή. Δηλαδή θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι ένα ποίημα θα μπορούσε να το διατάξει με άλλο τρόπο στη σελίδα, χωρίς να αλλάξει καθόλου στην ουσία και το περιεχόμενό του και η όποια αισθητική λειτουργία αυτού του ποίηματος. Γι' αυτό στις τελευταίες δεκαετίες, εμφανίστηκε από τη δεκαετία του 1980 περίπου και εξής, μια αρκετά εμφανής τάση στη δική μας την ποίηση, αλλά αυτό έγινε σε αντιστοιχεία και με ανάλογες τάσεις στη δυτική λογοτεχνία, να γράφονται ποίηματα γραμμένα σε σονέτα, γραμμένα σε 15 σύλλαβο, σε 11 σύλλαβου στίχους, δηλαδή σε παραδοσιακά μέτρα. Αυτό το ερώτημα το οποίο εγώ έθεσα είναι το εξής. Όταν κανείς γράφει σε ομοιοκαταληξία και σε παραδοσιακό μέτρο, δεν χρησιμοποιεί μόνο μια παλιά μορφή. Αυτή η μορφή ως ένα σημείο έλκει και περιεχόμενα παλιά. Δηλαδή οθείται από την ίδια τη μορφή να ανακαλέσει και στοιχεία του περιεχομένου και της έκφρασης της ποίησης την οποία ανέτρεψε ο ελεύθερος στίχος και ο μοντερνισμός μετά τη δεκαετία του 30. Οπότε οι ποιητές οι οποίοι γράφουν αυτές τις μορφές πρέπει να έχουν αυτόν τον προβληματισμό, και αυτό το λέω όχι επειδή ένας μελετητής θέλει να υποδείξει ή μπορεί να υποδείξει πώς θα γράφεται η σύγχρονη ποίηση, αλλά είναι η ανάπτυξη ενός προβληματισμού. Ότι αυτός που γράφει σήμερα ποίηση χρησιμοποιώντας παραδοσιακά μέτρα πρέπει να αναλογίζεται πάντοτε μήπως χρησιμοποιεί τα μέτρα με τέτοιο τρόπο που να αναβιώνει κάτι το οποίο ο ελεύθερος στίχος το υπερεύει και το ξεπέρασε οριστικά. Να είσαι στο σχήμα του ουρανού και κορίτσια ωραία στα φύλλη στα δόντια που μας πρέπατε. Πουλιά το βάρος της καρδιάς μας ψηλά μηδενίζοντας και πολύ γαλάζιο που αγαπήσατε. Φύγανε ο Ιούλιος με το φωτεινό που κάμισο και ο Αύγουστος ο πέτρινος με τα μικρά του ανώμαλα σκαλιά. Φύγανε και στα μάτια μέσα των βυθών ανερμήνευτος έμεινε ο Αστερίας και στα βάθη μέσα των ματιών ανεπίδωτο έμεινε το ηλιοβασίλεμα. Και των ανθρώπων η φρόνηση έκλεισε τα σύνορα. Τύχησε τις πλευρές του κόσμου και από το μέρος του ουρανού σήκωσε τις εννέα επάλξεις και στην πλάκα επάνω του βωμού σφαγίασε το σώμα. Τους φρουρούς πολλούς έστησε στις εξόδους και των ανθρώπων η φρόνηση έκλεισε τα σύνορα. Να είσαι στο σχήμα του ουρανού και κορίτσια ωραία με το σταφύλι στα δόντια που μας πρέπεται. Πουλιά το βάρος της καρδιάς μας ψηλά μηδενίζοντας και πολύ γαλάζιο που αγαπήσαμε. Φύγανε,
φύγανε ο Μαΐστρος με το μητρό του σάνταλο και ο Γρέγος Βασιλόγιστος με τα λοξά του κόκκινα πανιά. Φύγανε και βαθιά κάτω από το χώμα συνέφιασε, ανεβάζοντας χαλίκι μαύρο και βροντές, η οργή των νεκρών. Και αργά στον άνεμο τρίζοντας, εγυρίσανε πάλι με το στήθος μπροστά φοβερά των βράχων τα γάλματα. Μια στιγμή ακριβίας, μια στιγμή ακριβίας είναι η αρετή η ελληνική. Εγώ θέλω να πω για αυτούς οι οποίοι σνομπάρουν την ομοιοκαταληξία ότι αυτός ο οποίος δεν σέβεται την ομοιοκαταληξία είναι σαν να μην σέβεται τους γονείς του. Αυτός όμως ο οποίος εμένει, παραμένει στην ομοιοκαταληξία είναι σαν να παραμένει προσκολλημένος στους γονείς του. Ναι. Η ομοιοκαταληξία για τους ποιητές που έγραφαν ας πούμε, την εποχή του Παλαμά τον 19ο αιώνα και μέχρι τη δεκαετία του 30 ήταν ένας αναφέρετος όρος να γράφει κανείς ποιήση. Και κατά κάποιο τρόπο ένας ποιητής θα λέγαμε ότι δοκιμαζόταν και κρινόταν από την ικανότητά του, τη δεξιοτεχνία του να κάνει καλές ομοιοκαταληξίες. Να είναι ρημαδόρος ας πούμε. Ακριβώς. Παρότι υπάρχουν ποιητές πολύ μεγάλοι που καταξίωσαν τη ρήμα, έτσι, δηλαδή όχι μόνο ο Παλαμάς, ο Σολωμός και ο Βάρναλης, έτσι. Βεβαίως, ναι. Ο Παλαμάς έχει γράψει και σε ελεύθερο στίχο. Ο Παλαμάς έχει γράψει για την ακρίβεια σε ελευθερωμένο στίχο. Ναι. Τον οποίο ο ίδιος ονομάζει πολύτροπο στίχο. Είναι εκείνος ο στίχος ο οποίος δεν έχει σταθερό αριθμό συλλαβών, έχει μέτρο και επιτρέπει την ελεύθερη διακύμανση του αριθμού των συλλαβών. Πάντως ενώ είναι μεγάλος τεχνίτης στην ομοιοκαταληξία και στο θέμα του, έτσι, σε αυτά τα μοντερνιστικά είναι αμήχανος. Έχω διαβάσει στην Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας κάποια κομμάτια σε ελευθερωμένο στίχο. Εκεί φαίνεται η αδεξιότητά του ή όχι? Δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς αδεξιότητα. Παρότι έχει καταξιωθεί. Τώρα εμείς κάνουμε μια συζήτηση με κάποια έτσι εμβρίσια. Νομίζω ότι ο Παλαμάς, ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ ποιητής μορφολάτρης, εξάλλου ο ίδιος... Είχε ταυτιστεί με αυτό το στυλ, Ναι, δηλαδή είναι πολύ περισσότερο ποιητής του αυστηρά έμετρου στίχου, του λεγόμενου παραδοσιακού στίχου. Και σήμερα νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι τα καλύτερα ποίηματα του Παλαμά είναι ποίηματα που είναι γραμμένα σε παραδοσιακά μέτρα. Τώρα θα ρωτήσει κανείς, γιατί δεν είναι ποίηση ένα τραγούδι λαϊκό που βασίζεται πάνω στη δομή, τετράστιχο, ρεφρέν? Ναι, το ερώτημά σας αυτό είναι ενδιαφέρον και κρίσιμο. Γιατί δεν είναι ποίημα αυτό, ας πούμε? Γιατί δεν είναι ποίηση οι Μαντινάδες της Κρήτης? Είναι ποίηση οι Μαντινάδες της Κρήτης. Είναι. Γενικά θεωρούμε γιατί έχουν στοχασμό. Έχουν ζωή και θάνατο μέσα. Γι' αυτό, έχουν ζωή και θάνατο, έχουν στοχασμό, έχουν μια πολύ μακρά παράδοση πίσω τους. Είναι μια ποιητική έκφραση, ξέρετε, προδιαγεγραμμένη, αυτό που λέμε φορμαλιστική. Δηλαδή ακολουθεί πάρα πολύ αυστηρά μια παράδοση και δεν επιτρέπει την υπέρβαση αυτής της παράδοσης. Από την άλλη, αυτή η παράδοση είναι ζυμωμένη με την ζωή των ανθρώπων και με έναν τρόπο να εκφράζονται που έχει πάρα πολύ βαθιές ρίζες. Ας πούμε πολλά τραγούδια που λέει ο Καζαντζίδης. Έτσι, γραμμένα από μεγάλους στιχουργούς όπως είναι ο Κώστας Βίρβος. Ναι. Μελοποιημένα από μεγάλους συνθέτες. Ναι. Αυτά λοιπόν δεν είναι ποίηση. Ξέρετε κάτι, ως ένα σημείο και αυτά μπορούμε να τα θεωρήσουμε ποίηση. Από την άλλη, ξέρετε ποια είναι η δυσκολία στο να τα αναγνωρίσουμε ως ποίηση. Κάτι που όλοι το ξέρουμε στην Ελλάδα. Ότι στην Ελλάδα, από ένα σημείο και πέρα, μέσα στον 20ο αιώνα, είχαμε έναν πάρα πολύ μεγάλο ευτελισμό, θα έλεγα, του λαϊκού. Δηλαδή, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες. Καλά, το ζούμε και σήμερα. Το ζούμε και σήμερα, ακριβώς. Ένα τραγούδι που η στίχη είναι από τη Σότια Τσότου. Ναι. Το έχει μελοποιήσει ο Τάκης Σούκας. Και η φωνή είναι του Στέλιου Καζαντζίδη. Ναι, λέει, ναι. Ξέρω νεκρούς που έχουν τα μάτια ανοιχτά και που χτυπάει κανονικά μέσα η καρδιά τους. Πάνε στη δουλειά, χτυπάνε κάρτα στις 7, στο μισθολόγιο υπάρχει το όνομά τους. Ναι. Είναι ένα σκληρό ζεμπέκικο. Αυτό δεν είναι ποίηση? Ναι, μπορεί κανείς να πει ότι είναι ποίηση. Ξέρετε, το τι είναι ποίηση έχει να κάνει και με το πώς προσλαμβάνει κανείς ένα κείμενο. Δηλαδή πώς το διαβάζει και πώς το νιώθει. Ας θυμηθούμε ότι πάρα πολλά ποίηματα που γράφτηκαν ως ποίηματα και δημοσιεύτηκαν σε βιβλία ποιητικά, μελοποιήθηκαν από τη δεκαετία του 60 ιδίως και εξής,
και έγιναν αυτό που λέμε κτήμα του λαού. Ας θυμηθούμε τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου. Ποίηματα του Σεφέρη, μελοποιημένα από τον Μίκη Θεοδωράκη, το Άξιον Εστί, το Οδυσσέα Ηλίτη, το οποίο ενώ είναι, θα λέγαμε, ένα καθαρά λόγιο ποίημα, στην μουσική του εκφορά, όλοι γνωρίζουμε ότι έγινε. Και είχε χαρακτηριστεί ως πολύ εγκεφαλικό. Είχε ακούσει τα μύρια όσα ο Ηλίτης όταν έγραψε το Άξιον Εστί, έτσι. Κοιτάξτε, ένα ποίημα τόσο σύνθετο όπως είναι το Άξιον Εστί, και τόσο φιλόδοξο στην συνθετικότητά του, σίγουρα είναι ένα εγκεφαλικό ποίημα. Μα θα μπορούσε να είναι παρά και εγκεφαλικό, γιατί δεν ήταν ο ίδιος δημιουργός του κόσμου. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το ποίημα σταδιοδρόμησε ως ένα ποίημα που έγινε κτήμα του κάθε ανθρώπου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός μεγάλου τραγουδίου ποίηματος είναι η Πυρόγα, έτσι. Μητσιάς, Μικρούτσικος, Αλκαίος. Ναι. Ναι. Και μάλιστα με υπερρεαλιστικά στοιχεία μέσα. Βεβαίως. Και μην ξεχνάμε και πόσο πολύ σταδιοδρόμησαν τα ποίηματα του Νίκου Καβαδία μέσω των μελοποιήσεών τους, σε σημείο που εκείνα σχεδόν αντιστραφούν οι όροι. Δηλαδή, σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί που ακούν μελοποιημένα ποίηματα του Καβαδία και νομίζουν ότι ο Καβαδίας είναι στιχουργός. Και δεν ξέρουν ότι ήταν ποιητής. Λοιπόν, κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Κυρίες και κύριοι, γεια σας και πάλι. Είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας για την ποίηση με αφορμή την 21η Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα, που είναι η Παγκόσμια ημέρα της ποίησης. Και είναι κοντά μας ο κύριος Ευρυπίδης Γαραντούδης, αναπληρωτής καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής στον τομέα της φιλολογίας, έτσι, με ειδίκευση στη λογοτεχνία και με ειδικές γνώσεις και ειδικό έργο πάνω στην ελληνική ποίηση. Πάμε σε κάποια αντιποιητικά στοιχεία που συναντάει κανείς σε μεγάλους ποιητές και σε μεγάλους ποιητές. Θα έλεγα μόνο κυρίως σε μεγάλους ποιητές. Και αναφέρομαι σε φράσεις, μην παρεξηγήσετε τη λέξη που θα πω, χυδαιότητας, και δεν το λέω με την ηθικοθρησκευτική έννοια, αλλά την αισθητική. Δηλαδή εκπλήσεται κανείς βλέποντας το Ρίτσο που είναι τόσο υψηπετής, τόσο κοινωνικός, τόσο διακριτικός στη γραφή και λέει κάπου, ξέρω εγώ, το κάρκαδο της γιαγιάς, ας πούμε. Ή ο Ελίτης λέει τα σίγμα κάπα, μην πω όλη τη λέξη, γιατί μπορεί να παρέμβει και το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, των παιδιών, έτσι, η μήγα στα αυτά των παιδιών. Ή ξέρω εγώ, το γαμόσταυρι του Εμπειρίκου στην Οχτάνα. Τι είναι αυτά? Κοιτάξτε, αν απομονώσει κανείς κάποια συγκεκριμένα στοιχεία και τα υποβάλει σε έναν αισθητικό έλεγχο προσωπικό, μπορεί να τα θεωρήσει αστοχίες ενός μεγάλου ποιητή. Σημασία έχει πώς αυτά τα στοιχεία εντάσσονται μέσα σε ένα συνολικό έργο και αν αποκτούν λειτουργικότητα εκεί. Ας πούμε, στην περίπτωση του Ρίτσου που αναφέρατε. Όπως ξέρουμε, ο Ρίτσος έχει γράψει ένα τερατωδών διαστάσεων ποιητικό έργο. Είναι πολλές χιλιάδες οι σελίδες του έργου του. Επομένως, επόμενο είναι σε κάποια σημεία και σε σχέση με το γεγονός ότι, όπως όλοι ξέρουμε, ο Ρίτσος έγραψε και μια καθαρά στρατευμένη ποίηση σε μεγάλο βαθμό του έργου του, ταγμένη στην υπηρεσία της αριστερής του ιδεολογίας, να υπάρχουν κάποια σημεία που θεωρεί ότι αστοχεί ποιητικά ή και κατά κάποιο τρόπο, πώς να το πούμε, κατεβάζει πάρα πολύ τον πύχη της. Καλά, έχει γράψει και ένα ολόκληρο έργο για το σύντροφός μας Νίκο Ζαχαριάδης. Έχει γράψει ένα τρομερό ποίημα για το Στάλιν και λέει όταν ανάβει η φωτιά είναι ο Στάλιν που φυσάει τη φωτιά. Ναι. Αλλά εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτά. Ναι. Εγώ αναφέρομαι σε αυτές τις λέξεις που σας είπα. Ναι. Γιατί τι λειτουργικότητα προσφέρουν αυτές οι λέξεις? Κοιτάξτε, ας πάρουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που αναφέρατε από τον Εμπειρίκο. Νομίζω ότι εκεί η επιφύλαξή μας απέναντι στη λέξη είναι πιο πολύ ηθικού χαρακτήρα. Ωστόσο, στην περίπτωση του Εμπειρίκου, αυτό που μπορεί να μας δυσαρεστήσει ή και έναν αναγνώστη που δεν είναι εξοικειωμένος με το έργο του μπορεί σχεδόν να τον σοκάρει, ενταγμένο μέσα στο έργο του Εμπειρίκου έχει μια λειτουργικότητα. Γιατί κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι θίγει πάρα πολύ έναν χριστιανό, όπως η συγκεκριμένη λέξη γαμόσταυρη στον Εμπειρίκο, έχει μεγάλη λειτουργικότητα μέσα στο έργο του, γιατί ο Εμπειρίκος θα λέγαμε ότι είναι ένας θρησκευτικός ποιητής της σεξουαλικότητας. Επομένως, αυτό το τρίτομο Μεγάλος Ανατολικός νομίζω ότι το παρακάνει εκεί. Είναι οκτάτομο. Δηλαδή. Οκτάτομο, συγγνώμη. Οκτάτομο, Παναγία. Ναι. Δεν τελείωνε ποτέ, δηλαδή. Είναι ένα μυθιστόρημα ποταμός, γραφόταν επί πάρα πολλά χρόνια.
είναι μία ατέρμονη εξιστόρηση σεξουαλικών συνευρέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών σε διάφορες παραλλαγές. Ωραία, και θα ρωτήσουν τώρα οι τηλεθεατές, είναι ποίηση αυτό? Αυτό, κοιτάξτε, ο ίδιος θεωρούσε ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μυθιστόρημα, ως προς την έκταση μεγάλο, το οποίο κατά κάποιο τρόπο συμπυκνώνει την αντίληψη που έχει ο ίδιος, είναι ένα απελευθερωτικό όραμα για τον κόσμο. Ο ίδιος θεωρεί ότι είναι ένα καθαρά υπερεαλιστικό κείμενο, το οποίο εκφράζει τη δική του αντίληψη για μια εντελώς απελευθερωμένη ανθρώπινη σεξουαλικότητα. Μάλιστα. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο τομέα. Ποίηση, ποιητές και φθόνος. Ναι. Φθόνος, όπως ξέρετε, υπάρχει σε όλες τις ανθρώπινες ομάδες. Δηλαδή υπάρχει και στους ποιητές. Βεβαίως υπάρχει. Και όχι μόνο στις μικρές γειτονιές και στις μικρές κοινωνίες. Υπάρχει και στους ποιητές, γιατί μην ξεχνάμε ότι και οι ποιητές και γενικότερα οι καλλιτέχνες, δηλαδή οι ζωγράφοι, οι σκηνοθέτες, λειτουργούν ως επαγγελματικές συντεχνίες. Και επομένως αναπόφευκτα δημιουργούνται διάφορες τριβές ανάμεσά τους. Μην ξεχνούμε επίσης ότι ο χώρος της λογοτεχνίας έχει ένα ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο. Υπάρχουν εκδοτικοί οίκοι, υπάρχουν περιοδικά, υπάρχουν εφημερίδες, υπάρχουν βραβεία λογοτεχνικά. Επομένως είναι λογικό να αναπτύσσονται διάφορες τριβές, όπως λέμε, έρηδες, συγκρούσεις, αντιπάθειες. Εμένα θα με εξέπλητε αν στο χώρο της λογοτεχνίας δεν παρατηρούσαμε τέτοια φαινόμενα. Θα σήμαινε ότι οι άνθρωποι του χώρου της λογοτεχνίας είναι κάτι σαν άγγελοι. Δεν είναι άγγελοι, είναι άνθρωποι όπως όλοι οι άλλοι. Έχουν τις γνωστές δηλαδή, του ανθρώπινου είδους κακίες. Δηλαδή ο ποιητής είναι ένας κανονικός άνθρωπος, τρώει, ουρεί, μισεί, αγαπάει κανονικός. Απολύτως, απολύτως. Γι' αυτό που σας δούμε απόλυτα πεπισμένος. Δεν διαφέρει καθόλου από τους άλλους ανθρώπους, όσο και αν θα περίμενε κανείς ότι η λογοτεχνία και ειδικότερα η ποίηση. Αυτό που κάνει, όπως λέει ένας πολύ σημαντικός Αμερικανός κριτικός λογοτεχνίας, ο Χάρολντ Μπλουμ, ενισχύει την αυτοσυνειδησία των ανθρώπων. Οπότε θα περίμενε κανείς ότι οι ποιητές, έχοντας υψηλότερο βαθμό αυτοσυνειδησίας, θα μπορούσαν να λυτρωθούν από αυτές τις ταπεινές ανθρώπινες συμπεριφορές. I mean, I want to stress that motto. It is not a habit. I mean, every tradition is alive. It's a living thing. And it helps. That's the one side. Δηλαδή το ποίημα, η ποίηση δεν κάνει τον άνθρωπο που γράφει καλύτερο. Δυστυχώς όχι, θα σας έλεγα. Ξέρετε, το ποίημα είναι κάτι πολύ περίεργο. Με ποια έννοια περίεργο? Ότι είναι μια υπέρτερη του ανθρώπου έκφραση. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο τον ξεπερνάει. Δηλαδή ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι κακός, μπορεί να γράψει ένα ποίημα που να εκφράζει καλοσύνη. Καταλάβατε. Δηλαδή, ο ποιητής, ας πούμε, έχει ένα τρίτο μάτι, έτσι. Ναι. Και νομίζω ότι το να γράφει ποίηση τον οδηγεί σε μια ιδεατή, κατά κάποιο τρόπο, εξειδανικευμένη κατάσταση. Η οποία όμως, όσο και αν ακούγεται αυτό λίγο έτσι υπερβολικό, υπάρχει. Γιατί όταν κάποιος γράφει ποίηση είναι ενώπιος ενωπίου. Και εκείνη την κρίσιμη στιγμή νομίζω ότι λυτρώνεται από τη σχέση του με την πραγματικότητα, με τις τριβές της πραγματικότητας, με τις εμπάθειες, με το φθόνο, με όλα αυτά. Όταν πρωτοεμφανίστηκαν πολύ μεγάλοι ποιητές, που δεν ήταν βέβαια μεγάλοι εξ αρχής, δημιουργήθηκε ευνηδιασμός, άλλοτε ευχάριστος σε ορισμένους κύκλους και άλλοτε εκνευρισμός ή και αντιπάθεια και επιθετικότητα. Είπαμε προηγουμένως ότι όταν παρουσίασε ο Ελίτης το Άξιον Εστί, είπαν κάποιοι ότι, ξέρεις, αυτό είναι ένα εγκεφαλικό δημιούργημα και δεν είναι ζώσα ποίηση κλπ. Έχω διαβάσει κριτική του Παλαμά για τον Καβάφη, που λέει ότι ο Καβάφης γράφει, αλλά αυτά που γράφει είναι στίχοι που δεν καταδέχονται να γίνουν ποίηση. Και επειδή φαντάζομαι έγραφε αφηγηματικά ο Καβάφης, ναι, κυρίως. Έτσι. Κυρίως ο Παλαμάς αναφέρεται στο γεγονός ότι πεζολογούν πάρα πολύ οι στίχοι του Καβάφη. Ναι. Τώρα, υπάρχει κριτική του Καραντώνη, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος ήταν φανατικός εφερικός, έτσι, για τον Ρίτσο. Και λέει, δεν βλέπω τίποτα. Λέει, ένα δάσος λέξεων, ναι. Μόνο μια, ναι, ζούγκλα λέξεων. Ναι. Κοιτάξτε, όλοι οι ποιητές, αυτοί οι οποίοι κρίθηκαν μεγάλοι στην πορεία του χρόνου,
η συντριπτική πλειονότητά τους στη συγχρονία της πρώτης τους εμφάνισης και μετά της πορείας τους μέσα στον χρόνο αντιμετώπισαν και αρνητικές κρίσεις. Ορισμένοι αντιμετώπισαν και πολύ εχθρικά περιβάλλοντα, όπως η περίπτωση του Ρίτσου που αναφέρατε. Στην περίπτωση του Ρίτσου συνετέλεσε πάρα πολύ και η αριστερή του ιδεολογία στο να κριθεί αρνητικά κυρίως από την αστική κριτική. Και επίσης συνετέλεσε και το γεγονός ότι ο Ρίτσος δεν αποτελούσε μέλος της συντεχνίας της ποιητικής του κύκλου μέσα στον οποίο ανήκε ο Καραντώνης, μια που τον αναφέρατε. Είναι γνωστό ότι όλα αυτά αναπόφευκτα συντελούν στην διαμόρφωση των κρίσεων στο επίπεδο της συγχρονίας. Σημασία έχει πως σε ένα μεγάλο ανάπτυγμα του χρόνου, όταν δηλαδή περνούν τα χρόνια και όλες αυτές οι λεπτομέρειες αθρίζονται σε ένα γενικό πανόραμα, τι εικόνα σχηματίζει κανείς. Και έτσι δημιουργείται συνολικά η εικόνα για κάποια έργα που είναι μεγάλα, που είναι διαμφισβήτητα. Ακόμα και αν στο επίπεδο της συγχρονίας τους γνωρίζουν αρνητικές κρίσεις ή δεν έχουν ένα περιβάλλον να σταδιοδρομήσουν μέσα σε αυτό. Και αυτό το παρατηρούμε στη λογοτεχνία. Δηλαδή, ενώ και σήμερα, στη σημερινή σύγχρονη λογοτεχνική πραγματικότητα, υπάρχουν κάποιοι που είναι πολύ πιο γνωστοί από άλλους. Μπορούμε να εικάσουμε ότι μετά από 50 χρόνια αυτοί θα έχουν λησμονηθεί σχεδόν εντελώς και κάποιοι που σήμερα είναι, πώς να πω, στη σκιά, θα είναι αυτοί που θα προβληθούν και θα καθιερωθούν ως σημαντικοί. Τώρα πάμε. Έλληνες ποιητές, ξένοι ποιητές. Το τελευταίο, ας πούμε, 50-60 χρόνων. Ναι. Αυτό είναι ένα ερώτημα δύσκολο να το απαντήσει κανείς, γιατί ενώ την ελληνική ποίηση, ιδίως της γενιάς του 1930, την διέκρινε ένας πάρα πολύ καλός συντονισμός, συγχρονισμός τα λέγαμε, με την ξένη ποίηση, και όλοι σήμερα γνωρίζουμε και λέμε ότι ο Σεφέρης γνώριζε τον Έλιοτ, ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι όχι απλώς επηρεάστηκε, συνομίλησε με τον Έλιοτ. Ο Ελίτης γνώριζε πολύ καλά την γαλλική ποίηση, την αγγλική ποίηση. Από την μεταπολεμική ποίηση και εξής, θα λέγαμε ότι αποκόπτεται αυτό το νήμα του συγχρονισμού της ελληνικής ποίησης με τη δυτική ποίηση. Σε αυτό βέβαια συνετέλεσε πάρα πολύ και το ότι πια δεν υπάρχουν στο χώρο της ποίησης, πώς να πούμε, κάποια σημεία αναφοράς προς ανατολιστικά στην ξένη ποίηση, κάποια κινήματα, κάποιες τάσεις που να λειτουργούν καθοδηγητικά για την υπόλοιπη ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Εγώ νομίζω ότι οι δικοί μας ποιητές, ακόμη και όταν είναι επίγονοι ξένων, είναι καλύτεροι τους. Είναι δύσκολο να κάνει κανείς τέτοιου τύπου συγκρίσεις μεταξύ των λογοτεχνιών. Αυτό το οποίο με ασφάλεια μπορούμε να πούμε είναι ότι η ελληνική ποίηση έχει μια πάρα πολύ μακριά παράδοση πολύ υψηλής ποιότητας ποιητικού λόγου. Δηλαδή η ποίησή μας των δύο τελευταίων αιώνων, από την εποχή του Σολομού και του Κάλβου και εξής, από την εποχή που δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος, έχει μια συνέχεια πολύ υψηλών αισθητικών επιτευγμάτων. Πάντως, αν κάνουμε έτσι μεθοδολογικά μια αντιστοίχηση, έτσι, παρότι που δεν μπορεί κανείς να μετρήσει με μικρογραμμάρια ποιος είναι, ποιος έχει πιο μεγαλύτερο βάρος, ας πούμε, αν συγκρίνουμε το Ρίτσο με ένα ομοειδή του ιδεολογικό αισθητικά, είναι ας πούμε ο Νερούδα. Έναν ξένο ποιητή. Ναι, είναι ο Παύλο Νερούδα. Θα μπορούσαμε να θεωρούμε, να πούμε ότι. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα ο Ρίτσο από τον Νερούδα. Ναι, οπωσδήποτε δεν έχει ο να ζηλέψει. Ο Σεφέρης με τον Έλιοτ ή τον Πολ Βαλερή. Ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι. Ακόμα και τα τελευταία χρόνια. Η Κατερίνα Αγώγου με το τρία κλικ αριστερά. Ναι. Στέκεται στο ίδιο ύψος με τον Άλαν Γκίτσμπεργκ. Ναι. Ναι, γενικά πιστεύω ότι οι Έλληνες ποιητές είναι εφάμιλοι των πολύ καλών ξένων ποιητών. Και θα έλεγε κανείς ότι ένα δυστύχημα για τους Έλληνες ποιητές είναι ότι γράφουν σε μία γλώσσα η οποία είναι η μητρική γλώσσα μιας μικρής κοινότητας ανθρώπων, μερικών εκατομμυρίων μόνο. Και είναι και δύσκολο να μεταφραστούν οι Έλληνες ποιητές. Και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Θέτει το ζήτημα της, θα λέγαμε, της πολιτισμικής μας πολιτικής,
Δηλαδή πώς φροντίζουμε να προωθούμε εκτός των συνόρων την ελληνική λογοτεχνία. Δυστυχώς δεν υπάρχει μια συντονισμένη πολιτική. Η γνώμη δική μου είναι ότι η ελληνική ποίηση θα μπορούσε να γίνει ένας από τους καλούς πρεσβευτές μας στο εξωτερικό. Ως ένα σημείο έχει γίνει. Μην ξεχνάμε σήμερα ότι ο Καβάφης είναι ένας ποιητής παγκόσμια γνωστός. Πού οφείλεται η παγκοσμιότητά του και η απήχησή του στη νεολαία σήμερα? Νομίζω ότι οφείλεται αφενός σε αυτό που θα έλεγα στην καθολικότητα. Δηλαδή ότι ο Καβάφης εκφράζει πάρα πολύ σημαντικές όψεις του ανθρώπινου ψυχισμού, του στοχασμού, του συναισθήματος, ας πούμε την αγωνία για τα γυρατιά, το ερώτημα τι γίνεται ο έρωτας όταν χάνεται και γίνεται μόνο μνήμη, το ερώτημα ποιο είναι το βαθύτερο νόημα της ιστορίας, ποιο είναι το νόημα του να είναι κανείς ισχυρός και στη συνέχεια να χάνει την εξουσία του και να γίνεται ανίσχυρος. Αυτά είναι θέματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, τα οποία η καβαφική ποίηση τα έχει αναδείξει, τα έχει εκφράσει με έναν πάρα πολύ δραστικό τρόπο. Γιατί δεν συμβαίνει το ίδιο με τον Παλαμά? Με τον Παλαμά δεν συμβαίνει το ίδιο, γιατί ο Παλαμάς, όπως ο ίδιος είπε, με μία νομίζω πάρα πολύ κρίσιμη φράση του, είναι ποιητής του καιρού του και του γένους του. Δηλαδή ο Παλαμάς, όντας ένας πολύ σημαντικός ποιητής, είναι ένα ιστορικό πρωτίστως μέγεθος. Η αισθητική αξία της ποιησής του, χωρίς να λέω ότι δεν έχει αισθητική αξία ο Παλαμάς, οπωσδήποτε δεν είναι συγκρίσιμη με εκείνη του Καβάφη. Γιατί ο Καβάφης είχε πατρίδα το σώμα. Ξέρετε, πιο πολύ για τον Καβάφη, οπωσδήποτε είχε πατρίδα, και ο Παλαμάς είναι ένας ποιητής σαρκολάτρης, όπως ο ίδιος λέει για τον εαυτό του. Αυτό που κυρίως είναι το κλειδί του να είναι τόσο επίκαιρο σήμερα ο Καβάφης, είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο Καβάφης την πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σύγχρονος για μας σήμερα. Και νομίζω και η ατμόσφαιρα που δημιουργεί στο ερωτικό στοιχείο. Ναι. Ο Καβάφης. Ναι. Αυτή η τρεμάμενη ατμόσφαιρα της αμαρτίας, της πτώσης. Ναι. Και αυτό είναι σύγχρονο. Ή αυτό που σας έλεγα, ο σκεπτικισμός με τον οποίο αντιμετωπίζει την πραγματικότητα. Δηλαδή, η βαθιά ειρωνική του διάθεση απέναντι στην πραγματικότητα. Πάντως, έτσι, για να συνοψίσουμε την προσωπική σας θέση, η οποία διαπερνάτε στο βιβλίο σας, είναι ότι ποίημα τελικά είναι στοχασμός οργανωμένος, ανεξαρτήτως μέτρου ή όχι, έτσι. Ναι. Γιατί και μέτρο να μην έχει ένα ποίημα με την έννοια του αυστηρά έμετρου και της ομοιοκαταληξίας, μορφή έχει οπωσδήποτε. Δηλαδή και ο ελεύθερος στίχος είναι μορφή. Γιατί και στον ελεύθερο στίχο μέσα, ο κάθε ποιητής πρέπει να ορίσει ο ίδιος τη μορφή του. Και αυτό, δηλαδή, θα σας έλεγα, η ελευθερία, καμιά φορά, είναι η μεγαλύτερη δέσμευση. Δηλαδή η ομοιοκαταληξία είναι, ας πούμε, ένας καλαματιανός χορός. Ο ελεύθερος στίχος είναι ένα ζεϊμπέκικο. Είναι ένα ζεϊμπέκικο, το οποίο ακριβώς επειδή έχει ελεύθερες κινήσεις, θέλει έναν πιο επιδέξιο χορευτή, θα μπορούσα να πω. Γιατί κρίνεται με αυστηρότερο μέτρο αυτός. Τώρα, το ποίημα πρέπει να λάμπει, πρέπει να είναι πολύ οργανωμένο, πρέπει να είναι τέλειο. Δηλαδή, του Παλαμά τα ποίηματα δεν έχουν ψεχάδι μετρικό, έτσι δεν είναι? Ναι. Ενώ υπάρχουν άλλα ποίηματα σύγχρονα, ναι, που, ναι, καμιά φορά έχει πολλά κομμάτια ο Καβάφης που υστέρει, χάνει και το μέτρο. Ναι. Δίνει την εντύπωση ότι το χάνει. Νομίζω ότι ένα ποίημα σήμερα μπορεί να είναι πολύ καλό ποίημα αν έχει και κάποια ελαφρά ατέλεια. Δηλαδή είναι σαν ένα ζωγραφικό έργο που κάποια πινελιά πρέπει να ξεφύγει. Γιατί πια είναι άλλα τα μέτρα του να εκτιμήσει κανείς ποιο είναι το τέλειο ποίημα. Δηλαδή στην εποχή του Παλαμά η μορφολατρία, το να κάνει κανείς μια τέλεια μορφή, ήταν ένας τρόπος να εκτιμήσει κανείς την αξία ενός ποίηματος. Σήμερα, ακριβώς επειδή η αντίληψη του κόσμου που έχουμε είναι τόσο χαοτική, τόσο ανερμάτιστη, ένα πολύ καλό ποίημα πρέπει, πώς να πω, να κλείνει το μάτι του, κατά κάποιο τρόπο, απέναντι στην επίγνωση αυτή, ότι δεν μπορεί απέναντι στον κόσμο να εκφράσει τα πάντα. Και όσο και αν επιδιώκει την έκφραση, πρέπει να δηλώνει με κάποιον τρόπο κρυπτικό και την αδυναμία αυτής της έκφρασης. Δηλαδή υπάρχει και η ομορφιά του να μην τα λες όλα, έτσι.
Αυτό είναι το, θα σας έλεγα, το κεντρικό ερώτημα της σύγχρονης ποίησης. Είναι ο υπαινιγμός. Είναι η αγωνία αν μπορείς να εκφραστείς. Που έχει να κάνει και με τον πολύ μεγάλο βαθμό αυτοαναφορικότητας της σύγχρονης ποίησης. Δηλαδή, ποια είναι η σχέση ανάμεσα στον ποιητικό λόγο και στην αναπαράσταση του κόσμου. Μπορεί η ποίηση να καταφέρει να εκφράσει τη σχέση με τον εαυτό και με τον κόσμο. Αυτό το εναγώνιο ερώτημα θα έλεγα ότι είναι το κεντρικότερο θέμα της σύγχρονης ποίησης. Πείτε μου κάποια ποίηματα ή κάποιους ποιητές που τους οποίους ξεχωρίζετε, σας γοητεύουν, σας θέλουν κάποια κομμάτια. Σε ποια σχολή, ας πούμε, ποιητική εσείς ομνύετε? Κοιτάξτε, λόγω της ιδιότητάς μου ως φιλόλογου καθηγητή πανεπιστημίου και επειδή διδάσκω ποιητές και του 19ου και του 20ου αιώνα, λειτουργώ με έναν τρόπο, πώς να πω, συνενετικό. Δηλαδή, διαβάζω πολλούς ποιητές, αγαπώ πολλούς ποιητές, ωστόσο, αναπόφευκτα ξεχωρίζω κάποιους από αυτούς ως σημεία δικής μου αναγνωστικής αναφοράς. Οπωσδήποτε τον Καβάφη και οπωσδήποτε το Σεφέρι. Δηλαδή, αν μου έθεταν ένα εντελώς δημοσιογραφικού τύπου ερώτημα, ποια βιβλία θα έπαιρνες μαζί σου σε ένα ερημικό νησί, θα έλεγα ότι θα έπαιρνα οπωσδήποτε μαζί μου το συγκεντρωτικό τόμο των ποιμάτων του Καβάφη και του Σεφέρι, κατά πρώτο λόγο. Αν σας καλούσα να συγκρίνετε την ελληνική ποίηση με το μυθιστόρημα το ελληνικό. Δεν είναι εύκολη η σύγκριση, όπως αντιλαμβάνεστε, ή από μια άλλη άποψη μπορεί να γίνει εύκολη, με την εξής έννοια. Ας σκεφτούμε ότι η ελληνική λογοτεχνία έχει σταδιοδρομήσει στο εξωτερικό, κυρίως με ποιητές. Είναι τα δύο Νόμπελ με τα οποία έχει τιμηθεί η ελληνική λογοτεχνία, του Σεφέρι και του Ελίτη. Είναι επίσης ο Καβάφης, ο οποίος είναι ένα σήμερα παγκόσμια γνωστός ποιητής. Αντιθέτως, στο χώρο της πεζογραφίας, δεν είχαμε στο εξωτερικό, με την εξαίρεση του Καζαντζάκη βέβαια, η οποία είναι κρίσιμη εξαίρεση, δεν είχαμε λογοτέχνες οι οποίοι να σταδιοδρόμησαν πεζογράφους, παρά μόνο σε ειδικές περιστάσεις. Θυμίζω ότι στην περίοδο της δικτατορίας ή και λίγο μετά, λόγω των πολιτικών συνθήκων που επικράτησαν στην Ελλάδα, έγιναν γνωστοί στο εξωτερικό πεζογράφοι όπως ο Αντώνης Αμαράκης και ο Βασίλης Βασιλικός. Αλλά γενικά στην ελληνική πεζογραφία μπορούμε να πούμε ότι δεν είχαμε αναστήματα εφάμιλα των ποιητικών. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δηλαδή είμαστε ένας ποιητικότερος λαός από ότι είμαστε ικανοί στο χώρο της πεζογραφίας? Γενικά υπάρχει αντίληψη ότι η πεζογραφία, προκειμένου να δώσει πολύ μεγάλα έργα, προϋποθέτει πολύ συγκροτημένες κοινωνίες και κυρίως προϋποθέτει μία πολύ στέρεα οργανωμένη αστική τάξη. Στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι ποτέ υπήρξε μία οργανωμένη αστική τάξη, η οποία να έχει μία μακρά παράδοση και συγκροτημένη παράδοση, μέσα από την οποία να πηγάσει και η μεγάλη πεζογραφία. Χωρίς αυτό που λέω να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και πεζογραφικά έργα που είναι πολύ σημαντικά, όπως είναι του Τσίρκα οι Ακυβέρνητες Πολιτείες, όπως είναι το Κιβώτιο του Άρη Αλεξάνδρου, όπως είναι βιβλία του Φραγκιά, του Δημήτρη Χατζή και άλλων πολλών πεζογράφων. Τώρα να πούμε δύο λόγια για τον εαυτό σας. Εσείς γεννηθήκατε στην Καβάλα, έτσι? Ναι. Πείτε μου για το πατρικό σας σπίτι, για τη γειτονιά. Το πατρικό μου σπίτι ήταν σε έναν τουρκομαχαλά. Στην συνοικία της Παναγίας, που είναι μια παραδοσιακή γειτονιά, την κατοικούσαν Αιγύπτιοι όταν απελευθερώθηκε η Καβάλα και αυτή η συγκεκριμένη συνοικία κατοικήθηκε από μικρασιάτες πρόσφυγες. Οι ρίζες μου είναι μικρασιατικές και ο παππούς μου και η γιαγιά μου από την πλευρά του πατέρα μου ήρθαν ως μικρασιάτες πρόσφυγες και εγκαταστάθηκαν εκεί. Και όλες οι αναμνήσεις μου από αυτό το χώρο είναι αναμνήσεις από έναν παραδείσιο τόπο, μπορώ να πω. Ακριβώς επειδή ήταν ένα περίκλειστο σύμπαν αυτή η γειτονιά, μια παραδοσιακή γειτονιά. Σκεφτείτε, στη δεκαετία του 60 και δεκαετία του 70, είναι ο ίδιος χώρος όπου γεννήθηκε, βέβαια 20 σχεδόν χρόνια νωρίτερα, ο Γιώργος Χειμωνάς. Πείτε μου για την οικογένειά σας σήμερα. Η οικογένειά μου σήμερα, ο πυρήνας της σημερινής μου οικογένειας, είναι η γυναίκα μου και η κόρη μου. Η γυναίκα μου είναι φιλόλογος, εργάζεται στην μέση εκπαίδευση. Η κόρη μου είναι μικρή ακόμη, είναι 13χρονη.
Πείτε μου κάτι που δεν είπαμε και που θέλετε να πείτε για αυτό τον ωκεανό της ποίησης. Κοιτάξτε, κάτι που δεν είπαμε είναι ποια είναι η κατάσταση της σημερινής ελληνικής ποίησης. Και είναι κρίσιμο νομίζω να το πούμε. Ακριβώς επειδή μιλήσαμε αρκετά για παλαιότερους ποιητές και για τόσο καταξιωμένους ποιητές, νομίζω ότι η σύγχρονη ελληνική ποίηση συνεχίζει να είναι εφάμιλη της παλαιότερης ελληνικής ποίησης. Όσο και αν η συγκυρία δεν την ευνοεί, ιδίως στις τελευταίες δεκαετίες, ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει μια στροφή προς την πεζογραφία, που είναι ένα φαινόμενο και ποσοτικό και καταναλωτικό. Δηλαδή, όλοι διαβάζουν πεζογραφία, ασχολούνται με την πεζογραφία, εκδίδονται πάρα πολλά μυθιστορήματα. Οι εφημερίδες αναφέρονται πια σχεδόν αποκλειστικά στην πεζογραφία, στις σελίδες βιβλίου. Με αποτέλεσμα η κοινότητα της ποίησης, των αναγνωστών της ποίησης, να φαίνεται ότι έχει συρρυκνωθεί σε έναν πολύ μικρό χώρο. Αυτός ο χώρος πάντως είναι πολύ ζωντανός. Και ως χώρος δημιουργικός και ως χώρος στοχαστικός, δηλαδή όταν λέω στοχαστικός εννοώ χώρος διαλόγου γύρω από την ποίηση. Και αυτός ο χώρος όχι μόνο παράγει αξιόλογη ποίηση, αλλά έχει πια βρει και δικούς του εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας. Όπως είναι παραδείγματος χάρη τα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο, όπου βλέπουμε να υπάρχουν πολλά διαδικτυακά περιοδικά για την ποίηση. Θα τα πούμε. Υπάρχουν blogs. Poema.gr, Poetics, Poetica.net και άλλα, ξέρετε να τα πούμε. Ακριβώς. Δεν ανακαλώ αυτή τη στιγμή στη μνήμη μου. Δηλαδή, άλλα, η ποίηση αλλά πολύ εύκολα μπορεί να τα βρει αυτά κανείς, γιατί στο διαδίκτυο, όπως ξέρουμε, ψάχνει κανείς και βρίσκει ό,τι τον ενδιαφέρει. Και για κάποιον που ενδιαφέρεται σήμερα για ποίηση, μπορεί να διαβάσει ποίηση και μέσω αυτού του τρόπου, χωρίς μάλιστα να του κοστίσει κιόλας. Δηλαδή η ποίηση παίρνει την εκδίκησή της από την πεζογραφία μέσω του διαδικτύου. Ναι, το διαδίκτυο συνέβαλε γενικά στην προβολή της λογοτεχνίας και η πεζογραφία προβάλλεται μέσα από το διαδίκτυο, αλλά ακριβώς επειδή η ποίηση αντιμετωπίζει τις δυσχέρειες στο περιβάλλον της αγοράς και σε ένα θεσμικό περιβάλλον, όπως είναι οι εφημερίδες, που η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς την έχουν απαξιώσει την ποίηση, στη βάση της αντίληψης ότι είναι λογοτεχνία για ειδικό κοινό και επομένως δεν μπορεί η εφημερίδα που απευθύνεται σε ευρύ κοινό να ασχοληθεί με τόσο ειδικά ενδιαφέροντα, έχει βρει η κοινότητα των αναγνωστών της ποίησης αυτό το εναλλακτικό μέσο του διαδικτύου. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και νομίζω ότι δικαιούμε λόγω της ημέρας να κλείσουμε με ένα ποίημα, θα μου επιτρέψετε. Βεβαίως. Τις νύχτες νιώθω ένοχος για το χαμό του Κάιν, για τα κορμιά που χάθηκαν στο κάψιμο της Τρίας, για τα φρικτά τα εγκλήματα του Μέγα Κωνσταντίνου, για τα ποτάμια αίματος μέσα στην Τριπολιτσά, για τα παιδιά που έτρεμαν τη νύχτα των κρυστάλλων. Τις νύχτες νιώθω ένοχος για τον αργό το θάνατο στα παγωμένα γκούλακ, για τη σφαγή στο Δίλεση και στο Πολυτεχνείο, για τη σφαγή στην Τιάνανμεν και στη Γιουγκοσλαβία. Ένοχος νιώθω, Εσαΐ, για σένα, Έλενα, για σένα, Ευαγγελία. Γεια σας.